Καλησπέρα. Επειδή ασχολούμαι πολύ με την παραγωγή ελαντικών, ήθελα πολύ να έχω ένα καπνιστήριο. Τα επαγγελματικά όμως είναι πολύ ακριβά. Έψαξα πολύ στο ίντερνετ, είδα διάφορες ιδέες με βαρέλια, με θερμοσύφωνες, με ψυγεία. Τελικά πηγαίνοντας στο χρωματοπωλείο να πάρω κάτι υλικά για μια άλλη κατασκευή, είδα αυτούς τους ντενεκέδες φέτα και εκεί μου ήρθε η σκέψη να φτιάξω ένα καπνιστήριο γρήγορο, φτηνό, το οποίο πιθανότατα θα δουλέψει. Το πρόβλημα είναι ότι θα έπρεπε το μέρος που μπαίνει το κρέας να είναι μακριά από τη φωτιά, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από τη φωτιά και να είναι σχετικά κλειστό, ώστε να μπορεί να μένει ο καπνός μέσα και να γίνει η διαδικασία του καπνίσματος. Έτσι αποφάσισα να ενώσω δύο ντενεκέδες από φέτα, που είναι πάρα πολύ φτηνοί, 4,90 ευρώ νομίζω, στο ενδιάμεσο να βάλω μία σχάρα που είχα έτσι και αλλιώς παλιά και εκεί μέσα να κάνω το καπνιστήριό μου. Έκοψα λοιπόν τους πάτους από τους δύο ντενεκέδες, έκανα μία πατούρα για να μπορεί να κάθεται σταθερά ο ένας πάνω στον άλλον, με πένσα και τη χτύπησα μετά με σφυρί και ένωσα με κόλλα και με ταινία αλουμινίου για θερμοκρασία τους δύο ντενεκέδες. Ξέρω ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι κάτι πολυτελείας, αλλά η δοκιμή που έκανα ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Βλέποντας αυτό το βίντεο μπορεί να έχετε άλλες ιδέες ή βελτιώσεις. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου τις πείτε, έτσι ώστε κάποια στιγμή να φτιάξω ένα πολύ πιο μόνιμο καπνιστήριο, γιατί του κάνω καλή χρήση. Μετά από 3 ώρες κάπνισμα το δοκιμαστικό, ένα κομμάτι πανσέτα που είχα φτιάξει έγινε πάντως πραγματικά πάρα πολύ καλό.